τις δαχμές που έχει δηλώσει από πριν σε ποιο κοινοφιλή σκοπό τις προσφέρει. Αν κερδίσετε εσείς, κύριε υποβάστη, πού δίνετε αυτά τα χρήματα? Θα πάνε στο κέντρο αποκαταστάσεως σπαστικών παιδιών. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βογιατζής. Αν κερδίσω. Αν κερδίσετε. Αν κερδίσω, θα προσφέρω τα λεφτά στο γραφείο που δημιουργείται τώρα στη Νέα Σμύρνη των Ιμβρίων. Μάλιστα. Τον Εξύμβρου δηλαδή. Τον Εξύμβρου. Και η κυρία Κοντού. Επειδή θα κερδίσω, θα προσφέρω τα λεφτά, γιατί οι άνδρες από εδώ είναι λίγο δειλοί. Λοιπόν, εγώ θα κερδίσω και θα προσφέρω τα λεφτά στο Ίδρυμα Αναπήρων που βρίσκεται στην οδό Λάμψα, στις αρχές του ψυχικού. Εύχομαι και στους τρεις σας εγώ καλή επιτυχία και αρχίζουμε από τη Μάρο Κοντού, που είναι γνωστό ότι είναι μία από τις υψηλές κυρίες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Αυτό που δεν είναι τόσο γνωστό είναι ότι η Μάρο Κοντού δεν ήθελε ποτέ να γίνει ηθοποιός. Ας δούμε τα πράγματα από την αρχή. Η Μάρο Κοντού μεγάλωσε στο Κουκάκι. Κάποιες μικρές φίλες στη γειτονιά θα έχουν και εκείνες μια μέρα σχέση με το χώρο του θεάματος. Είναι η Κατερίνα Γιουλάκη και η Νάνα Μούσχουρη. Κάπου δίπλα μένει και ο Μάριος Πλωρίτης. Η Μάρο Κοντού μεγαλώνει χωρίς πατέρα. Τα οικονομικά της οικογένειας εκείνο το καιρό είναι δύσκολα. Η Μάρο φυτά στη σχολή της Κούλας Πράτσικα και θέλει να γίνει χορεύτρια. Και πώς τελικά δεν γίνεται χορεύτρια? Όταν τέλειωσα τη σχολή της Κούλας της Πράτσικα, πήρα μια υποτροφία να πάω στη σχολή Χλάντεκ, η οποία ήταν στην Φραγκφούρτη, αν δεν απατώμαι. Το σπίτι μου το άκουσε αυτό με δέος, ότι ένα παιδάκι, ξέρω εγώ, 17 χρονών θα φύγει να πάει στη Φραγκφούρτη. Δεν είχαμε και τα μέσα, γιατί όσο και αν ήταν υποτροφία, έπρεπε και κάποια λεφτά να έχω κι εγώ. Ναι. Λοιπόν, έτσι τα μεγάλα σχέδια για να γίνω μεγάλη και υψηλή χορεύτρια, όπως είπες κι εσύ, φύγαν. Και έπρεπε να δουλέψω. Στο σπίτι σας είχατε μεγαλώσει με την αδελφή σας και με την μητέρα σας? Ναι, το σπίτι είχε μονίμως μόνο γυναίκες. Μόνο γυναίκες. Η γιαγιά, η μαμά, η αδελφή μου και εγώ. Α, τέσσερις γυναίκες. Το σπίτι των τεσσάρων κοριτσιών. Και έτσι έπρεπε να εργαστώ. Και έτσι η Μάρο Κοντού έπρεπε να εργαστεί, όπως λέει η Λίδια, και έρχεται η εποχή του Εθνικού Θεάτρου. Η Μάρο Κοντού έχει τελειώσει τη σχολή της Πράτσικα, ψάχνει για δουλειά και εκείνη την εποχή το Εθνικό Θέατρο ανανεώνει το χορό του. Η Μάρο Κοντού παρουσιάζεται στο διαγωνισμό, προσλαμβάνεται και γίνεται μέλος του χορού του Εθνικού Θεάτρου. Την προτρέπουν να γραφτεί και στη δραματική σχολή. Η Μάρο όμως βαριέται το διάβασμα και δεν βλέπει καθόλου τον εαυτό της σαν ηθοποιό. Δεν βλέπει τον εαυτό της σαν ηθοποιό ακόμα. Για ποιο έργο είχατε κάνει τότε αυτή την ακρόαση? Ναι, γινόταν μια ανανέωση του χορού αρχαίας τραγωδίας και αρχαίας κωμωδίας φυσικά. Ναι. Πρωτοπαίξαμε τον Υπόλυτο, ναι. Τον Υπόλυτο και Λυσιστράτη, Εκκλησιάζουσες. Ναι. Ο Υπόλυτος ήταν του Δημήτρη Ροντήρη. Ναι, η σκηνοθεσία ήταν του Δημήτρη Ροντήρη με Υπόλυτο τον Αλεξανδράκη. Ναι. Και μετά δουλέψατε με τον Μινωτή, σε χορό του Μινωτή. Αμέσως μετά, ναι, με το χορό του Μινωτή, Μύδια, Εκάβη. Στην Επίδαυρο, μεταξύ Παλιάς Επιδαύρου και Λιγουριού, υπάρχει ένα γεφυράκι. Αυτό το γεφυράκι το λένε το γεφυράκι του Μινωτή. Θα παρακαλέσουμε την κυρία Κοντού να μας πει γιατί το λένε γεφυράκι του Μινωτή. Ναι. Ήταν 21 Ιουνίου του 58 νομίζω. Είχα τα γενέθλιά μου στους Δήμους, ανήκω. Και παρακάλεσα τον Μινωτή να μας πάει για μπάνιο, εμένα και τις φίλες μου. Διότι τότε τα ταξί ήταν ελάχιστα στο χωριό. Ναι. Και λέει, εντάξει, αφού είναι τα γενέθλιά σου, είχα κεράσει και κάποιο γλυκό του κουταλιού. Πάρε τις φίλες σου να πάρω και εγώ τον Παλάντιο, το συνθέτη που είχαμε τότε. Ναι. Και να πάμε. Είχε μια Oldsmobile αυτόματη, θυμάμαι τότε, ο Μινωτής, αμερικάνικη, την οποία είχε στείλει σε ένα συνεργείο του ναυπλίου. Μπήκαμε όλοι μέσα, ξεκινάμε, να μην τα πολυλογώ, και ήταν ένα κατηφορικό δρομάκι, πολύ κατηφορικό, στενό, χωρούσε μεταβίας 1,5 αυτοκίνητο και ένα ξεροπόταμο, ξεροποταμάκι δίπλα. Κάποια στιγμή ακούω τον Μινωτή, εγώ καθόμουν μπροστά και άλλη μια κοπελιά του χορού, Αναμπέλου θυμάμαι. Ναι. Τι λέγανε. Και κάποια στιγμή ακούω το Μινωτή να λέει πολύ ορθοφωνικά, παιδιά, κρατηθείτε, δεν έχω φρένα. Αυτή ήταν και η τελευταία φράση που άκουσα. Σπάσαμε κάποια καγκελάκια και πέσαμε σε ένα... γκρεμίσαμε το γεφυράκι αυτό και πέσαμε σε βάθος 7,5 μέτρων με τη μούρη του αυτοκινήτου και του μπάρισε και έμεινε με τις 4 ρόδες επάνω. Και δεν έπαθε κανείς σας τίποτα? Κανείς μας τίποτα, κάποιους μολοπισμούς. Θυμάμαι ότι ο Μινωτής ράισε εδώ την κλίδα. Γι' αυτό και έγιναν κάποιες αλλαγές στις παραστάσεις. Αντί να παιχθεί ο Ειδήπος, παίχθηκε πρώτα η Μύδια και κάπως έτσι. Λοιπόν, και ύστερα από αυτά τα συνταρακτικά, φτάσαμε στην πρώτη σας ερώτηση. Α, κιόλας. Η πρώτη σας ερώτηση βαθμολογείται με 30 βαθμούς και έχετε 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας για να την απαντήσετε. Θέλω να κερδίσω, έχω τρακ.
Λοιπόν, στη φωτογραφία βλέπετε τον εαυτό σας σε μια σκηνή της επιθεώρησης «Όπα, όπα». Πέστε μας, αν θυμάστε, του συγγραφείς, το συνθέτη και το σκηνογράφο αυτής της παράστασης. Και ο χρόνος σας αρχίζει από τώρα. Σακελάριος, Οικονομίδης, Ανεμογιάννης. Αυτά θυμάμαι. Περνάμε στον Γιάννη Βοιατζή. Ρωτήσανε κάποτε μια θαυμάστρια του Γιάννη Βοιατζή γιατί της αρέσει τόσο πολύ ο Γιάννης Βοιατζής. Και αυτή απήντησε και το διαβάζω: «Μου αρέσει γιατί τραγουδάνε τα μάτια του, τραγουδάει το χαμόγελό του, τραγουδάει ολόκληρος». Ας γνωρίσουμε λοιπόν από λίγο πιο κοντά τον άνθρωπο που τραγουδάει ολόκληρος για 34 χρόνια. Ο Γιάννης Βοιατζής είναι Παγκρατιώτης. Από την Τετάρτη Γυμνασίου σταματάει το ημερήσιο σχολείο και πηγαίνει στο νυχτερινό. Την ημέρα δουλεύει σε εταιρεία λιπασμάτων. Ο πατέρας του χάθηκε το 1941 και η οικογένεια τα φέρνει δύσκολα. Ήταν αξιωματικός, πέθανε με το βαθμό του συνταγματάρχη. Η οικογένεια προορίζει και το Γιάννη Βοιατζή για αξιωματικό. Δηλαδή είσαστε ταμένος για αξιωματικός, τι συνέβαινε? Όχι, ήταν οικογενειακό μας. Γιατί, δηλαδή εσείς και όχι ο αδελφός σας? Ο αδελφός μου ήταν μικρός. Ήταν μικρότερος. Άρα είπανε το μεγάλο παιδί. Ο μεγάλος έπρεπε, ήμουν ταμένος από την οικογένεια, αφού μεταχειριστήκα τη λέξη ταμένος. Από την οικογένεια, ο μεγάλος γιος του αξιωματικού να γίνει και εκείνος αξιωματικός. Από μικρός τραγουδούσατε σε παρέες? Βέβαια. Όλοι οι μικροί τραγουδάμε. Με χωρίς να έχουμε υπόψη μας ότι κάποια στιγμή μπορεί να γίνουμε και τραγουδιστές. Πώς το βλέπανε αυτό στο σπίτι σας ότι τραγουδούσατε? Δεν είχαν υποψιαστεί ότι μπορεί κάπου να τους τη φέρνατε? Από ό,τι θυμάμαι, όταν ήμουν πολύ μικρός, ο πατέρας μου, όταν καμιά φορά η μητέρα μου, που ήταν και η πρώτη που με πίστεψε, έλεγε σε μια παρέα, ας πούμε, κάποιων φίλων, δεν πρέπει να πει και το παιδί ένα τραγουδάκι? Ξέρω εγώ, ο πατέρας μου, επειδή ήταν και λιγάκι προληπτικός, έλεγε όχι, όχι, αφήστε το να δούμε. Η μητέρα μου όμως κρυφά με έβαζε και τραγουδούσε. Μάλιστα. Λοιπόν, ας δούμε πώς γλίτωσε και ο στρατός από τον Γιάννη Βοιατζή και ο Γιάννης Βοιατζή από τον στρατό. Ο Γιάννης Βοιατζής έγινε τραγουδιστής για δυο τσιγάρα. Στο Άλφα Παγκρατίου γινόταν διαγωνισμός ταλέντων και η παρέα του τον παρότρινε να εμφανιστεί. Εκείνος αρνήθηκε. Τότε ένας φίλος του είπε ότι εάν τραγουδήσει θα του δώσει δύο ξένα τσιγάρα. Εκείνο το βράδυ παίρνει το πρώτο βραβείο και μένει σαν τραγουδιστή στο Άλσος. Βρισκόμαστε στα 1952. Και από εκεί ξεκινήσατε αμέσως σαν τραγουδιστής? Ναι, και το λάθος μου ήταν ότι ξεκίνησα αμέσως σαν τραγουδιστής, υποτίθεται επαγγελματίας, και παράτησα την εταιρεία λιπασμάτων που μου έφυνε, μου άφηνε κάτι λεφτά. Τραγούδια ξεκινήσατε? Ήταν λιγάκι περίεργο. Το ξεκίνημά μου ήταν τελείως διαφορετικό από ό,τι είμαι σήμερα, δηλαδή, και από ό,τι υπήρξε. Δηλαδή τραγουδούσα τραγούδια κλασικά, αν θέλεις. Σαν τι? Ας πούμε, έλεγα «Ένας βράχος στο βουνό, τραλαλάιτρα», με τέτοια τραγούδια. Με τέτοια τραγούδια, με καταρρίκια, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Έτσι ξεκίνησα, μέχρι που έφτασα στο σημείο που κατάλαβα ότι θα έπρεπε να αλλάξω το στυλ μου, γιατί δεν μου απέδιδε και τόσο πολύ οικονομικά, και αναγκάστηκα να αλλάξω. Και φτάσαμε στην πρώτη ερώτηση για τον Γιάννη Βοιατζή. Θυμόσαστε ότι είναι 30 βαθμοί και πάντα 30 δευτερόλεπτα και μία ωραία φωτογραφία. Κυρία Κοντού, μην πλεχόσαστε. Και είναι, στη φωτογραφία βλέπετε δύο πολύ γνωστούς τραγουδιστές με διεθνή καριέρα σήμερα. Μήπως τους αναγνωρίζετε? Και ο χρόνος σας μετράει από αμέσως, τώρα. Αμέσως. Είναι ο Τζίμις ο Μακούλης και είναι η Βαλέντε. Γιατί Βαλέντε, τη θυμάμαι, πρέπει να είναι ξένη. Μην η Βαλέντε. Βαλέντε. Λοιπόν, Τζίμις Μακούλης, Κατερίνα Βαλέντε. Και λέει ο Κάρολος Παλαιολόγος. Είναι η Βαλέντε, είναι ο Μακούλης και εσείς παίρνετε 30 βαθμούς. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ήταν πολύ εύκολη. Μάλιστα. Του Γιάννη δεν παίζουν. Όχι, δεν είναι εύκολη. Απλώς θυμάμαι περισσότερο από σένα. Θυμάμαι περισσότερο. Είμαι και φυσιογνωμιστής. Λοιπόν, και η καριέρα του Γιάννη Βοιατζή στο ελαφρό τραγούδι αρχίζει. Είμαστε στα 1953. Ο Γιάννης Βοιατζής βρίσκεται στο Ριάλτο. Τραγουδάει ελαφρά τραγούδια. Είναι καταπληκτικός μίμος και μιμείται όλους τους μεγάλους τραγουδιστές της εποχής. Ο Μίμης Κοκκίνης θα τον συμβουλέψει να βρει το προσωπικό του ύφος. Η μεγάλη στιγμή όμως της καριέρας του έρχεται το 1956, όταν γνωρίζεται με τον Σπάρτακο. Θα είναι ο μεγάλος του δάσκαλος. Αυτός θα τον παρουσιάσει στο πρώτο ελληνικό φεστιβάλ τραγουδιού, στο King George. Εκεί ο νεαρός Γιάννης Βοιατζής παίρνει το τρίτο βραβείο. Λέει η Ρίκα ότι
Ο Γιάννης Βογιατζής μιμείται τους γνωστούς τραγουδιστές της εποχής. Δηλαδή τι κάνετε ακριβώς? Αυτό που κάνουν όλοι οι καινούργοι. Δηλαδή, δείχτε. Να σας πω, θα σας δείξω. Δηλαδή έβγαινα και τραγουδούσα ένα τραγούδι, επειδή δεν είχα προσωπικό μου στυλ. Ναι. Έβγαινα και τραγουδούσα ένα τραγούδι, ας πούμε, του Σότου του Παναγόπουλου. Και το λέω. Και το λέω. Έλεγα, ας πούμε, το χαρά μου και έλεγα χαρά μου. Για σένα ζω χαρά. Όπως το έκανε ο Παναγόπουλος. Έλεγα του Γούναρη, ξέρω εγώ, του Μαρούδα. Πώς το έκανε? Τώρα πρέπει να. Η μίμηση αυτή είναι πολύ δύσκολη. Καλά, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Γούναρης ειδικά είναι. Δεν αμίμητος. Λοιπόν, και είχε πιάσει ο Μίμης ο Κοκκίνης τότε τη μητέρα μου, θυμάμαι, και της είχε πει ότι πολύ καλός τραγουδιστής αυτό είναι το παιδάκι αυτό. Και δεν του λέτε, κυρία μου, εσείς να τραγουδάει όπως μιλάει. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο, καμιά άλλη προσπάθεια. Ήρθε λοιπόν η μητέρα μου και μου το είπε αυτό. Και από τότε άρχισα να τραγουδώ τα ίδια τραγούδια όπως μιλούσα και είχα και περισσότερη επιτυχία. Σοφή συμβουλή αυτή λοιπόν. Ναι, ναι. Και ο Γιάννης ο Σπάρτακος πόσο σας βοήθησε την καριέρα σας? Έχω την εντύπωση ότι ο Γιάννης ο Σπάρτακος ήταν αυτός που με βοήθησε. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι με βρήκαν έτοιμο. Ναι. Ο Γιάννης ο Σπάρτακος ήταν αυτός που επέμεινε, αυτός που με έστειλε όταν είχε, ας μεταχειριστώ τη λέξη, χειρέψει θέση του τραγουδιστή στην ορχήστρα του Λεύ Κανακάκη στην Αθηναία, ενώ με είχε ανάγκη και δουλεύαμε μαζί, με έστειλε και μου λέει: εκεί θα πρέπει να πας. Mm-hmm. Πήγε και μίλησε στο Λεύ. Ξεκίνησα δειλά-δειλά σαν τραγουδιστής ορχήστρας με χωρίς μεγάλο ρεπερτόριο. Θυμάμαι το Λεύ που με έβαζε κάτω και μου μάθαινε να τραγουδάω τραγούδια. Και ήταν και αυτός που επέμεινε όταν είχε περάσει το τραγούδι του. Ναι. Το Εσένα. Το Κύμα, το Απαλό και τα λοιπά. Ναι, ναι. Είχε περάσει στο πρώτο φεστιβάλ ελληνικού τραγουδιού που είχε γίνει. Που επέμεινε να το τραγουδήσω εγώ, παρόλο που είχε την αντίδραση του στιχούργου. Και ο Γιάννης Βογιατζής αρχίζει να έχει επιτυχία και θα κάνει και πίστα και θα τραγουδήσει σε κέντρα και σε θέατρα. Ο Γιάννης Βογιατζής εμφανίζεται πια στα μεγάλα κέντρα της εποχής. Είναι τραγουδιστής ορχήστρας στην Αθηναία και στα Αστέρια. Η Μπελίντα είναι που θα τον πείσει να εμφανιστεί και σε ρεβί πίστες. Τότε θα κάνει τα πρώτα του νούμερα. Εκεί θα τον δει ο Βασίλης Μπουρνέλης και θα τον πείσει να εμφανιστεί στο θέατρο. Για 14 χρόνια ο Βογιατζής εμφανίζεται στην επιθεώρηση. Λοιπόν, θα πρέπει να έχετε δουλέψει με όλους τους μεγάλους της χρυσής εποχής της ελληνικής επιθεώρησης. Βεβαίως. Είναι κανείς που όχι τον ξεχωρίζετε πιο πολύ από τους άλλους, αλλά που σας βόηθησε περισσότερο από τους άλλους, που σας συνεβούλευσε? Κοιτάξτε, συμβουλές και τώρα ακόμα δέχομαι. Πιστεύω ότι δεν έχω φτάσει εκεί που θέλω να έχω φτάσει. Κανείς δεν φτάνει ποτέ τελικά. Μπράβο. Λοιπόν, όλοι οι θεατράνθρωποι, γιατί εγώ δεν ήμουν θεατράνθρωπος, ήμουν τραγουδιστής της πίστας, με είδαν με μεγάλη συμπάθεια όταν μπήκα στο χώρο τους. Και ήταν μεγάλη αβάντα, αν θέλετε, για μένα αυτό, γιατί κάθισα στο ίδιο καμαρίνι με τον Νίκο το Σταυρίδη, κάθισα στο ίδιο καμαρίνι με τον Ρίζο, κάθισα στο ίδιο καμαρίνι με τον Γιονάκη, κάθισα στο ίδιο καμαρίνι με τον ξαδερφό μου, τον Γιάννη, τον Βογιατζή. Ναι. Κάθισα με πολλούς πρωταγωνιστές. Αλλά ας μου το συγχωρήσουν αυτούς που ανέφερα, που θα αναφέρω κάποιον που δεν είναι στη ζωή τώρα. Και που αυτός για μένα ήταν η σύμβουλη. Ωραίστης ο Μακρύς. Και ήρθε η ώρα να παρακαλέσω και εσάς να μας τραγουδήσετε. Ο Γιώργος περιμένει στο πιάνο. Έλα. Να τραγουδήσω. Ναι. Κάτι θα πει, Γιάννη. Δεν είναι δυνατόν. Μα είπαμε ότι θα τραγουδήσει σήμερα ηθοποιή μονάχα. Δεν θα τραγουδήσει. Α, καλά. Και ηθοποιό, κύριε Βογιατζή. Ναι, και ηθοποιό. Και ηθοποιό. Και ηθοποιοί τραγουδάνε. Δεν είναι λοιπόν δυσκολία, απλώ είναι έτσι. Και για να ευχαριστήσουμε όλου σα και να σα συγχαρούμε όλου σα για απόψε, σα έχουμε από ένα μικρό δωράκι από το, αν θυμάμαι καλά, για να μα θυμόσαστε. Ένα για τον κύριο Γιάννη Κοπόστη. Ευχαριστώ που ήρθατε κοντά μα απόψε. Με τα θερμά μου συγχαρητήρια στον κύριο Γιάννη Βογιατζή από το «Αν θυμάμαι καλά». Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ένα για την κυρία Μάρο Κοντή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα θυμάμαι ότι σε αυτή την εκπομπή δεν θυμόμουν καλά.